Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία. Παραμένει το σκηνικό πολέμου στην Ουκρανία με τη διπλωματία να διεξάγεται σε ψυχρό πολεμικό κλίμα. Υψηλός και άμεσος ο κίνδυνος ρωσικής εισβολής επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με το Κρεμλίνο να καταγγέλει ιστερία της Δύσης. Ούτε βήμα πίσω από τους Προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας κατά τη χθεσινή του συνομιλία. Πιθανή εισβολή θα απαντηθεί με μεγάλο πόνο και κόστος, διεμήνυσε στο Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τζο Μπάιντεν. Σε ψυχροπολεμικό κλίμα διεξήχθη η επί 60 λεπτά συνομιλία των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, η τρίτη μεταξύ των δύο ηγετών τον τελευταίο μήνα, ενώ η Ουκρανική κρίση κλιμακώνεται επικίνδυνα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν κατέστησε σαφές τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα υπάρξει βαρύ κόστος για την Ρωσία εάν εισβάλλει στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας θα απαντήσουν αποφασιστικά και θα επιβάλλουν άμεσες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Μπάιντεν επανέλαβε ότι μια περαιτέρω ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα προκαλούσε εκτεταμένο ανθρώπινο πόνο και θα έπλυτε τη θέση της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του επεσήμανε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε στον ομολογό του ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τις απαντήσεις της Ουάσιγκτον στα αιτήματά του για την ασφάλεια της χώρας του. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε εκ νέου σήμερα ότι ο κίνδυνος μιας ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία είναι υψηλός και άμεσος. No one should be surprised if Russia instigates a provocation or incident, which it then uses to justify military action it had planned all along. Η μία χώρα μετά την άλλη, με τελευταίες Ιταλία, Πολωνία και Τσεχία, καλούν τους πολίτες τους να φύγουν από την Ουκρανία. Οι Ολλανδικές αερογραμμές KLM σταματούν αμέσως τις πτήσεις προς την Ουκρανία, την ώρα που η Ρωσία πραγματοποιεί κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Λευκορωσία και ναυτικές ασκήσεις ταυτόχρονα κοντά στη Χερσόνησο της Κριμαίας με περισσότερα από 30 πολεμικά πλοία. Εν τω μεταξύ, οι ρωσόφωνοι στην Ανατολική Ουκρανία καταγγέλουν ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε επιθετικές κινήσεις. Στο καθέτσα, τσίσυναστη... личного состава, то он увеличился с последнего нашего с вами общения. То есть и сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч. Στο κόκκινο το θερμόμετρο της έντασης στην Ουκρανία, για το πού βρισκόμαστε μετά τη συνομιλία Biden-Putin, θα μας πει ο Θανάσης Αυγερινός. Καλό μεσημέρι, Θανάση. Πόσο μεγάλο είναι τελικά το αδιέξοδο? Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Το Κρεμλίνο σωπαίνει ως προς τα αμέσως επόμενα σχέδιά του, αν και ο πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε στον Αμερικανό ομολογό του Biden ότι είναι έτοιμες οι ρωσικές απαντήσεις για τις εγγυήσεις στρατηγικής ασφάλειας που ζήτησε και δεν έλαβε η Μόσχα. Στη συζήτηση όλα δείχνουν ότι επιβεβαιώθηκε το χάσμα των δύο προσεγγίσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, αν και η Ρωσία είπε ότι άκουσε κάποιες αντιπροτάσεις από τον Biden και θα τις λάβει υπόψη της. Στο μέτωπο του εμφυλίου της Ουκρανίας, λάδι στη φωτιά φαίνεται πως ρίχνει η αποχώρηση μέρους της αποστολής του ΟΑΣΕ από τον Ντονιέτσκ, όπου υποτίθεται ότι κατέγραφε τις παραβιάσεις και τηρούσε την εκεχηρία, αν και κατά τη γνώμη των ρωσόφωνων δεν έκανε πρακτικά τίποτε για να αποτρέψει τα τακτικά χτυπήματα από τον Ουκρανικό στρατό. Κατά τον επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν, η έκρηξη που ακούστηκε χθες 1,5 χιλιόμετρο από τη διαχωριστική γραμμή θα μπορούσε να είναι στο πλαίσιο προβοκατόρικων τηλεοπτικών γυρισμάτων, όπως είπε, που ετοιμάζονται για να στηρίξουν μια προβοκάτσια τις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος δήλωσε στο Russia Today ότι φοβάται μια εθνοκάθαρση του ρωσικού πληθυσμού, αν ποτέ το σημερινό Κίεβο ανακτούσε τον έλεγχο των εδαφών τους, καθώς επί 7 χρόνια δεν έδειξε καμία διάθεση να τηρήσει τις προβλέψεις της συμφωνίας του Μίνσκ. Ως πολύ σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εν ώρα μάλιστα ναυτικών ασκήσεων, μιλά και αντιμετωπίζει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο κάλεσε τον Αμερικανό στρατιωτικό ακόλουθο, στον οποίο επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας για αυτό το αμερικανικό υποβρύχιο που εισήλθε στα ρωσικά χωρικά ύδατα στον Ειρηνικό ωκεανό. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο διαψεύδει ότι συνέβη το περιστατικό, ότι δεν εισήλθε δηλαδή στα ρωσικά χωρικά ύδατα. Παρ' όλα αυτά, οι Ρώσοι δίνουν στοιχεία, λένε ότι ήταν τύπου Βιρτζίνια, πυρηνοκίνητο, εντοπίστηκε στην ίσο Ουρούπ στις Κουρίλες. Την ώρα που είχε εισέλθει, κλήθηκε
να αποχωρήσει άμεσα. Χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του από τη ρωσική φρεγάτα Ναύαρχος Σάποσνικοφ ειδικά μέσα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για άσφαιρες βόμβες βυθού που προκαλούν κρότο και λάμψη. Το αμερικανικό υποβρύχιο αρνήθηκε αρχικά να απαντήσει σε αυτές τις επικοινωνίες ή να εκτελέσει τις εντολές και στη συνέχεια αποχώρησε, λένε οι Ρώσοι, με τη μέγιστη μάλιστα ταχύτητα, αφού έβαλε σε ενέργεια και μηχανισμό προκάλυψης για να προστατευτεί από τυχόν πυρά. Η υπομονή έχει και τα όρια της, είναι μια διατύπωση, μια φράση που ακούω συχνά από Ρώσους πολιτικούς τις τελευταίες ώρες. Εξαιρετικά τεταμένη η κατάσταση και εύθραυστες οι ισορροπίες. Θανάση Ευγερίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είχαμε μήνυμα πριν από λίγο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την κρίση στην Ουκρανία. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πράγματι, σήμερα το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποίησε μία προσευχή για ειρήνη στην Ουκρανία, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να αντιταχθεί σε ένα νέο πόλεμο στην Ευρώπη. Είπε ότι, καθώς ετοιμαζόμαστε για το Μέγα Πάσχα, καλούμαστε να προσευχηθούμε θερμά με όλη μας την καρδιά για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία. Απίθυνε μία ηχηρή έκκληση προς όλη τη διεθνή κοινότητα, προς όλα τα μέρη, όπως είπε, να αντιταχθούν με κάθε ίνα της ύπαρξής τους στον πόλεμο και τη βία. Επισημένοντας μάλιστα ότι την έννοια της ειρήνης την αποτύπωσαν με τον καλύτερο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες. Καλούμε, είπε, πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατή λύση για τη διατήρηση και τη διασφάλιση της ειρήνης εκτός του μονοπατιού του διαλόγου, ο οποίος καταργεί τις συνθήκες που οδηγούν σε βία και πόλεμο και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο του διαλόγου και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ύστερα από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκησε 22 ώρες, τον δρόμο της φυλακής πήραν τα ξημερώματα οι δύο ιδιοκτήτριες, ο υγειονομικός υπεύθυνος αλλά και ο ψυχίατρος στο γυροκομείο Κολαστήριο της Κρήτης. Αποκαλυπτικές του εφιάλτη που βίωναν οι ηλικιωμένοι είναι οι μαρτυρίες θυμάτων αλλά και των συγγενών τους που μίλησαν στο Όπεν. Η ώρα είναι 5 τα ξημερώματα. Η 67χρονη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου και η 43χρονη κόρη της παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε 22 ώρες. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ακόμη ο υγειονομικός υπεύθυνος του οίκου Ευγυρίας και ο ψυχίατρος, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Δεν μας αφήσει να εξετάσουμε κανέναν μάρτυρα, όπως βέβαια και τον ιατροδικαστή, ο οποίος προτείναμε προκειμένου να αντικρούσουν τον ιατροδικαστική. Λέγοντας ότι αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η διαδικασία σήμερα, βασικά η ταχύτητα, και από εκεί πέρα η απόδοση και όχι, θα γίνει αυτό το χρόνο. Οι απολογίες των 7 κατηγορουμένων άρχισαν διαδοχικά χθες στις 7 το πρωί. Από νωρίς έξω από το γραφείο του ανακριτή είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι επιτέθηκαν λεκτικά στην ιδιοκτήτρια του γυροκομείου. Προχθές ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες, βρέθηκαν όλα λειτουργούν στην εντέλεια. Πρώην εργαζόμενοι του γυροκομείου, μιλώντας στο Όπεν, καταγγέλουν τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν. Τους χτυπούσαν, τους δένανε, τους δίνανε χάπια. Τους είχαν δεμένους στα κρεβάτια, ειδικά το βράδυ όλους και τα 60 άτομα που είχαν, διότι είχε ένα άτομο να τους προσέχει. Και τους βόλευε αυτό. Ντροπή! Ντροπή σας! Δύο χρόνια δεν μιλάω. Δύο χρόνια. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τρία παιδιά έχω. Με εκβιάζουν ότι έχω τρία παιδιά. Η γυναίκα που βλέπετε δούλευε επί 7 μήνες στο γυροκομείο. Η μαρτυρία της συγκλονίζει. Βλέπαμε πράγματα που ήταν πολύ άσχημα. Δηλαδή, ο τρόπος που σηκώναν τους ηλικιωμένους, ο τρόπος που τους πετούσαν από το ένα μέρος στο άλλο, που τους δένανε. Οι άνθρωποι κλαίγαν στα χέρια μας. Οι 7 κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για 30 ανθρωποκτονίες ηλικιωμένων και 8 απόπειρες από το 2009 έως το 2021. Όλοι τους κατηγορούνται ότι είχαν μετατρέψει το γυροκομείο σε κολαστήριο. Γυρίζουμε σελίδα. Την τακτική της έντασης συνεχίζει η Άγκυρα, αυτή τη φορά παρενοχλώντας το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Νίκος Χαρδαλιάς, επισκεπτόμενος νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι Τούρκοι ζήτησαν μέσω ασυρμάτων να αλλάξει πορεία το ελικόπτερο, καθώς, όπως υποστήριξαν, πετούσε σε αποστρατικοποιημένη περιοχή.
κλιμακώνει ακόμη περισσότερο τις προκλήσεις της η Άγκυρα, καθώς οι τουρκικές αρχές παρενόχλησαν το ελικόπτερο που μετέφερε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, την ώρα που πετούσε πάνω από την Καλόλιμνο και το Φαρμακονήσι. Συγκεκριμένα δέχτηκε προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου από την τουρκική αεροπορία ότι είναι σε περιοχή που βρίσκεται σε καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και τους προέτρεπε να αλλάξουν πορεία. Το ελικόπτερο συνέχισε την πορεία του χωρίς να απαντήσει. Όλα αυτά αντανακλούν την ευρικότητα της Τουρκίας και της Άγκυρας. Σε τι πράγμα? Στη μεγάλη ενίσχυση του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας, στο αυξανόμενο κύρος του Πρωθυπουργού και της χώρας διεθνώς. Την ίδια ώρα, με μια αλητή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Μεύλου Τσαβούσογλου. Δεν θεωρούμε ότι αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουν στενοί φίλοι και σύμμαχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τοποθέτηση του State Department για το ίδιο θέμα ενόχλησε την Τουρκία. Σκανδαλώδης απάντηση Αμερικανών αξιωματούχων στη δήλωση της Τουρκίας, έγραψε η Χαμπέρ. Η δήλωση Τσαβούσογλου θορύβησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε η τουρκική εφημερίδα Ιντλικ. Τις δηλώσεις Τσαβούσογλου καταδίκασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά είναι αδιαμφισβήτητη. Η Τουρκία θα πρέπει να τη σεβαστεί, να απέχει από προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες ως προς αυτό, να δεσμευτεί απερίφραστα σε σχέσεις καλής γειτονίας και να εργαστεί για την ειρηνική επίλυση τυχόν διαφορών. Οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Με την έναρξη της τουριστικής σεζόν αναμένεται φέτος την 1η Μαρτίου. Ο Πρωθυπουργός από την έκθεση Χορέκα έστειλε μήνυμα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με οδηγό τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Τα αφήσαμε πίσω τα δύσκολα. Θα πάμε καλύτερα. Μακάρι. Και ελληνική παραγωγή. Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου, που θα είναι η 1η Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης Χορέκα που αφορά την εστίαση και τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο. Είμαστε μπροστά στην αρχή ενός νέου σημαντικού αναπτυξιακού κύκλου που με οδηγό τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης που πάντα αποτελούν πολύ σημαντικούς κλάδους στην ελληνική οικονομία. Θα μπορέσουμε για τα καλά να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα δύσκολα 2 έτη της πανδημίας. Συνομιλώντας με εκθέτες και επισκέπτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ παράλληλα δρομολόγησε σταδιακά την ασφαλή επαναλειτουργία της κοινωνικής ζωής. Είμαστε μπροστά σε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις, για δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι εξαιρετικά έντονο. Η Ελλάδα, όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ταλαιπωρείται από πολλαπλές επάλληλες διεθνείς κρίσεις. Η βασικότερη στρατηγική για την αντιμετώπιση τους είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι ο τουρισμός. Σύμφωνα με οδηγία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από σήμερα, ταξιδιώτες από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα χρειάζεται να φέρουν αρνητικό τεστ για την είσοδο στη χώρα. Στο αδιανόητο έγκλημα τώρα που αποκαλύφθηκε χθες στην Κυψέλη, στα δικαστήρια οδηγήθηκε το πρωί 29χρονη μητέρα που από κοινού με τον σύντροφό της δολοφόνησαν πριν από 5 χρόνια το 7χρονο τότε αγοράκι της. Και έκτοτε έκρυβαν τη σωρό του σε εργαλειοθήκη. Η 29χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σύντροφός της κακοποιούσε συστηματικά το παιδί αλλά και την αδερφή του, η οποία δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια. Έχετε μετανιώσει. Με σκυμμένο το κεφάλι και ισχυρή αστυνομική δύναμη, η 29χρονη μητέρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για ένα έγκλημα που δεν το χωράει ανθρώπου νους. Το νήμα της ζωής του μικρού Ανδρέα κόπηκε βίαια και φρικιαστικά όταν πριν από 5 χρόνια δολοφονήθηκε από τον σύντροφο της 29χρονης ενώ εκείνη έπαιζε βίντεο παιχνίδια στον υπολογιστή. Από τότε και μέχρι σήμερα το νοσηρό ζευγάρι έκρυβε τα οστά του άτυχου αγοριού σε αυτή την εργαλειοθήκη. Είναι φρικιαστικό. Τόσα χρόνια να μην έχει ανακαλυφθεί κάτι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτά που ζούμε είναι περίεργα, είναι πρωτόγνωρα. Ο σύντροφος της μητέρας κακοποιούσε συχνά το μικρό αγόρι με το πρόσχημα ότι έκανε φασαρία και ότι ήταν ανήσυχο. Το άφηνε νηστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χτυπούσε, το άφηνε όρθιο για ώρες και το φίμωνε με μονοδικές ταινίες. Μία τέτοια τιμωρία προκάλεσε το θάνατο του αγοριού, πιθανότατα από ασφυξία. 10 η ώρα που ήρθα να ανοίξω το γραφείο, είδα ένα αυτοκίνητο μαύρο και 2 άνθρωποι να στέκονται εδώ. Από περιέργεια ρώτησα κάποιον που παίρνει περαστικό της γειτονιάς εδώ και μου λέει ότι είναι ο εισαγγελέας και η ασφάλεια
και ερευνά ένα διαμέρισμα στον δώμα. Ο 34χρονος που εργαζόταν ως οικοδόμος πήρε το άψυχο σώμα του παιδιού και το έθαψε σε αυτοσχέδια κατασκευή στην ταράτσα του σπιτιού όπου διέμεναν τότε επί της οδού Σκιάθου. Όταν αργότερα μετακόμισαν στην οδό Αστυπάλαιας, ξέθαψε τα οστά του παιδιού, τα τοποθέτησε στην εργαλειοθήκη που βλέπετε και την έκρυψε σε αποθηκευτικό χώρο. Αυτό είναι το διαμέρισμα που διέμεναν το τελευταίο διάστημα η μητέρα του 7χρονου Ανδρέα μαζί με τον Πολωνό σύντροφό της. Ύστερα από έρευνες των αρχών σήμερα το πρωί, στον εξωτερικό χώρο του κτίσματος βρήκαν μέσα σε μια εργαλειοθήκη τα οστά του παιδιού τους. Η μητέρα, για να δικαιολογήσει την εξαφάνιση του παιδιού, υποστήριζε όλα αυτά τα χρόνια ότι το είχε πάρει ο βιολογικός του πατέρα στην Πολωνία. Το ίδιο έλεγε και στην 14χρονη σήμερα κόρη της, που τότε έμεναν όλοι μαζί και η οποία από το 2018 ζει σε ανάδοχη οικογένεια έπειτα από καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της. Σώθηκε αυτό το κορίτσι, σώθηκε. Γιατί και αυτό μπορεί να έχει την ίδια τύχη. Σώθηκε. Αυτό το αγοράκι θα μπορούσε να σωθεί. Βέβαια. Και το φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου για αυτές τις περιπτώσεις κατόπιν εορτής. Βέβαια θα μπορούσε να έχει σωθεί. Ένας οικογενειακός φίλος ήταν εκείνος που ενώ είχε πάει στις αρχές πριν από λίγες ημέρες για να υποδείξει την εμπλοκή του 34χρονου με ναρκωτικά, ανέφερε ότι είχε ακούσει πως είχε εμπλακεί και σε μία δολοφονία. Οι αστυνομικοί τότε ξεκίνησαν μία μεγάλη έρευνα και αφού εξάντλησαν την παραμικρή εκδοχή το παιδί να βρίσκεται με τον πατέρα του στην Πολωνία, προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού. Όλα τα νεότερα από την υπόθεση φρίκης στην Κυψέλη θα μας μεταφέρει ο Γιάννης Ρήγος. Γιάννη, τι νεότερο υπάρχει? Ματίνα, εμείς βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που έκανε χθες το πρωί την έφοδο η ελληνική αστυνομία. Όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε στο δώμα πολυκατοικίας στην Κυψέλη, όπου χθες το πρωί οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο μέσα στο διαμέρισμα. Και όπως μπορείτε να δείτε, ακριβώς πίσω από αυτό το γυάλινο, την γυάλινη κατασκευή, μέσα σε έναν καναπέ, εντόπισαν μια εργαλειοθήκη όπου μέσα υπήρχαν τα οστά του 7χρονου Ανδρέα. Βεβαίως, στην συνέχεια συνελήφθησαν τόσο η μητέρα του 7χρονου Ανδρέα όσο και ο σύντροφός της. Να σου πω ότι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη ανθρωποκτονίας από κοινού τόσο στην 29χρονη μητέρα του 9χρονου όσο και του συντρόφου της, που βρήκε τραγικό θάνατο από τον 34χρονο. Σήμερα μάλιστα το πρωί η 29χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί και το ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της και στη συνέχεια πήγε στον ανακριτή όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Δήλωνε ανήξερη στις αρχές, δεν απάντησε σε καμία ερώτηση των αρχών, ενώ και ο 34χρονος χθες κατά την απολογία του ήταν ψυχρός καθ' όλη την διάρκεια της απολογίας του, ενώ και στη συνέχεια δήλωσε μετανιωμένος. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι αμέσως μετά το ιδεχθές έγκλημα ανέφερε στις αρχές ο σύντροφος της μητέρας του 7χρονου Ανδρέα ότι την προέτρεψε να φύγει από το σπίτι για να καλύψει αυτός πώς θα κρύψει το παιδί για να εξαφανιστούν τα ίχνη του, Ματίνα. Μάλιστα, και είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται συνεχώς στο φως. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. 13 μέρες, κυρίες και κύριοι, μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να αναζητείται ο 12ος δράστης που φέρεται να οδηγούσε τον Γκρι Πόλο. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 20χρονος που είχε διαφύγει στην Αλβανία και τελικώς παραδόθηκε στις τοπικές αρχές, ενώ οι 10 εκ των κατηγορουμένων που έχουν ήδη προφυλακιστεί συνεχίζουν το γαϊτανάκι των ευθυνών, υποδεικνύοντας ο ένας τον άλλον. Στα ίχνη του Ντίνου, του μεγάλου της παρέας που οδηγούσε τον Γκρι Πόλο, βρίσκεται η αστυνομία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς είναι ο μόνος που ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Δύο από τους νεαρούς έχουν δώσει στην ανακρίτρια μόνο το όνομά του, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κατέθεσαν πως δεν τον γνώριζαν. Ο νόμος είναι νόμος για όλους. Τηρείται και θα τηρείται πάντοτε, ανεξάρτητα από την θέση του καθενός και την οικονομική του δύναμη. Ο Ντίνος, σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας, δεν κατέβηκε ποτέ από το αυτοκίνητό του, αλλά μετέφερε με αυτό τρεις από τους δράστες στο σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Όπεν, τις τελευταίες ώρες, ο κλοιός των αρχών γύρω από το συγκεκριμένο άτομο στενεύει. Που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πώς είναι δυνατόν κανένας να μην ξέρει το συγκεκριμένο άτομο. Το δρόμο προς τις φυλακές με απόφαση προσωρινής κράτησης έχουν πάρει ήδη οι 10 από τους 11 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Κανείς τους δεν ομολόγησε το φόνο του Άλκη. Όλοι τους υπέδειξαν κάποιον άλλον ως δράστη. Ο 21 ετών Έλληνας με τα αρχικά ΓΚ έδειξε τον επωνομαζόμενο Αθηναίο. Ο Αθηναίος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε ένα άτομο, αλλά λέει ότι δεν θυμάται ποιο και δείχνει τον ΓΚ γιατί αυτός κρατούσε το δρεπάνι.
Τον ΓΚ δείχνει και ο 20χρονος Αλβανός, που είχε καταφύγει στη γειτονική χώρα και παραδόθηκε. Ενώ οι υπόλοιποι καταθέτουν ότι δεν είδαν, ότι δεν ξέρουν, ότι δεν κατάλαβαν. Η ανάκριση είναι σε εξέλιξη. Βλέπετε ότι ψάχνεται υπόθεση πάρα πολύ και σε βάθος. Υπάρχουν ανακριτικές πράξεις που εκκρεμούν και σύντομα θα δοθεί, νομίζω, η απάντηση σε όλα τα ζητήματα. Η έκθεση με την ανάλυση του DNA που αποκάλυψε το Ράδιο Θεσσαλονίκη δείχνουν γενετικό υλικό του Άλκη τόσο στη λεπίδα του δρεπανιού, όσο και στο κόμβιο αναδίπλωσής του. Ο κύκλος των απολογιών για τους έως τώρα συλληφθέντες κλείνει αύριο Δευτέρα. Οπότε και θα περάσει το κατόφλι της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος αλβανικής καταγωγής. Στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα συγκέντρωση στη μνήμη του. Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τη Μαρία Ζαφυρίου. Μαρία. Στο σημείο που ο 19χρονος Άλκης άφησε την τελευταία του πνοή, κατέληξε η πορεία που πραγματοποίησαν γονείς και μαθητές του 79ου Δημοτικού Σχολείου. Στην περιοχή της Χαριλάου, το σχολείο βρίσκεται στην οδό Γαζή, στην οδό που ο 19χρονος φοιτητής αλλά και οι φίλοι του δέχθηκαν την δολοφονική επίθεση. Το μήνυμα που έστειλαν μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Χαριλάου, ήταν όχι άλλη βία για τον Άλκη μας, για τα παιδιά μας, ενώ διαμήνυσαν ότι η δολοφονία του Άλκη δεν θα ξεχαστεί. Ματίνα. Μάλιστα, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε μια άλλη υπόθεση τώρα που έχει απασχολήσει το Πανελλήνιο, στην Πάτρα, τα κομμάτια του παζλ που θα οδηγήσουν σε σαφείς απαντήσεις σχετικά με το θάνατο των τριών παιδιών να αναζητούν ειδικοί και οι αρχές. Κλειδί στην υπόθεση είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις της 9χρονης Τζορτζίνας που αναμένεται να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Κανένα καρδιολογικό πρόβλημα δεν κατάφεραν να εντοπίσουν οι γιατροί στο Ωνάσιο στην 9χρονη Τζορτζίνα με το μυστήριο να εντείνεται όσο εκκρεμούν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Το παιδί νοσηλεύτηκε για 3 εβδομάδες και του είχε τοποθετηθεί απεινιδωτής προκειμένου να είναι προστατευμένο από βραδικαρδίες και ταχυπαλμίες. Είχαμε κάνει ό,τι έλεγχο μπορούσαμε να σκεφτούμε και ό,τι υπάρχει στην βιβλιογραφία. Δεν βρήκαμε κάτι, το προστατέψαμε για να μην έχει κάτι απρόοπτο στο μέλλον. Και δεν κατεγράφηκε από το μηχάνημα κάτι παθολογικό. Μπορεί η καρδιά να σταματήσει από μια αριθμία, από μια ισχυμία, από μη καλή παροχή αίματος, μη καλή παροχή οξυγόνου ή από κάποιο νευρολογικό ή μεταβολικό πρόβλημα. Η καρδιά στο τέλος πάντα σταματάει. Εμείς δεν βρήκαμε κάτι πρωτοπαθές καρδιολογικό. Η αστυνομία συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατρικοί φάκελοι από τα νοσοκομεία της Πάτρας δεν έχουν φύγει ακόμα για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Το ζητούμενο είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις της μικρής Τζορτζίνας, που αναμένεται να ρίξουν φως στην τραγωδία. Αυτές οι εξετάσεις κρατάνε κάποιο διάστημα, είναι πάρα πολύ εξειδικευμένες. Αν ολοκληρωθεί όλη η έρευνα και δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία, μόνο τότε θα διαταχθεί η εκταφή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Ναι. Τα γενετικά νοσήματα συνήθως δίνουν θάνατο περίπου στην ίδια ηλικία. Γι' αυτό κάνουμε και το τοξικολογικό έλεγχο, για να δούμε αν υπήρχε κάποια στοιχεία η οποία μπορεί να προκάλεσε. Η Τζορτζίνα, πριν καταλήξει από καρδιακή ανακοπή στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, είχε ελεγχθεί από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών 8 φορές έπειτα από το εξιτήριο που πήρε από την ΜΕΘ Πέδων, όπου παρέμεινε διασωληνωμένη για περίπου 3 μήνες. Και εμένα με έχει προβληματίσει. Όταν το πρωτοάκουσα σαν γεγονός, υπέθεσα ότι θα υπήρχε κάποια ήδη γνωστή πάθηση που μπορεί να αφορούσε μόνο την καρδιά ή να αφορούσε και την καρδιά. Όταν κάποιος έχει μηχάνημα πινιδωτή ή βηματοδότη, αυτά, ό,τι συμβαίνει στην καρδιά του σαν κάτι μείζον, δηλαδή βραδικαρδίες, ταχυκαρδίες, αριθμίες, όλα αυτά καταγράφονται στο μηχάνημα. Από ό,τι άκουσα, να λέει ο κ. Παπαγιάννης, από την ώρα που μπήκε ο πινιδωτής μέχρι και τη στιγμή του θανάτου, δεν είχαν συμβεί αριθμίες, ούτε τη στιγμή του θανάτου. Άρα ο θάνατος προκύπτει ότι δεν ήταν καρδιολογικός. Εντυπωσιακό, αλλά μετά σκέφτεσαι και τι άλλο μπορεί να είναι. Είναι συχνό να δυσλειτουργεί ο φλεβόκομβος και το ερέθισμα να μην παράγεται σωστά, αλλά αυτό συνήθως βγάζει προβλήματα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τις εξελίξεις παρακολουθεί και η οικογένεια των τριών νεκρών παιδιών, περιμένοντας απαντήσεις τη στιγμή που ο πατέρας είχε καταθέσει μήνυση για να διακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο το πρώτο παιδί, την μικρή Μαλένα. Στο μέτωπο του κορονοϊού, σταδιακή αποκλιμάκωση του κύματος της πανδημίας βλέπουν οι επιστήμονες, που εκτιμούν πως προσεκτικός βηματισμός και σταδιακή άρση των περιορισμών θα οδηγήσουν στον εορτασμό του Πάσχα με ασφάλεια.
Οι ειδικοί βλέπουν μια σταθεροποίηση της πανδημίας στη χώρα, προειδοποιούν όμως ότι η ισορροπία είναι εύθραυστη και λένε όχι στις παρελάσεις στα καρναβάλια, καθώς πρόκειται για δραστηριότητα που δεν μπορεί να ελεγχθεί με στόχο να κερδίσουμε το Πάσχα. Είμαστε σε μια κατάσταση, όπως είπαμε, δυναμική ισορροπία εύθραυστη, η οποία έχει μικρέ ελαφρέ προοπτικέ τάσει, είναι επικίνδυνο να πα. Είμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμιο. Τα μοντέλα δείχνουν αποσυμπίεση και στι μονάδε εντατική θεραπεία που θα φτάσουν του 450 διασωληνωμένου το επόμενο διάστημα. Ενώ ο ιό τίνει να γίνει ενδημικό. Σιγά σιγά περνάμε σε μια ενδημικού τύπου κατάσταση, την οποία με τη συμπεριφορά μας μπορούμε να την ενισχύσουμε. Η επέλαση της όμικρον πλήττει και τα παιδιά. Αποσωληνώθηκε ο 15χρονος των παιδών που ήταν διασωληνωμένος λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και του κορονοϊού, ενώ ένα βρέφος μόλις 10 ημερών νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο νοσοκομείο των Χανίων. Πάντως, η μη τήρηση των μέτρων από την πανδημία προβληματίζει τους επιστήμονες, με τον καθηγητή Παυλάκη να τονίζει ότι ο ιός δεν συνθηκολογεί και ότι η χώρα μας καταγράφει περισσότερους θανάτους σε κάθε κύμα. Κάθε επιδημικό κύμα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο και έχει περισσότερους θανάτους. Αυτό δείχνει και τις ατέλειες και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού συστήματος. Με αυτά τα δεδομένα, οι ειδικοί την Τετάρτη θα συνεδριάσουν για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις και περισσότερους φιλάθλους στα γήπεδα. Εκτός συνόρων, στη Βενετία το φημισμένο καρναβάλι επέστρεψε φέτος εν μέσω πανδημίας, με την πλατεία του Αγίου Μάρκου να κατακλείζεται από ντόπιους και τουρίστες. Αλλά και στην Γερμανία και την Ισπανία επιστρέφουν τα φημισμένα φεστιβάλ κινηματογράφου, με λιγότερους όμως θεατές και μέτρα προστασίας. Με τίτλο «Οι ταινίες έχουν ανάγκη τη μεγάλη οθόνη», το 72ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου έστρωσε κόκκινο χαλί φέτος για να υποδεχθεί ξανά κοινό και ηθοποιούς. Η Γαλλίδα στάρ Ζιλιέτ Μπινός ήταν εκεί για την πρεμιέρα της ταινίας «Both Sides of the Blade», στην οποία πρωταγωνιστεί. Μια ερωτική ιστορία υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Κλέρ Ντενή και με συμπρωταγωνιστή τον Βενσάν Λιντόν. Μα pourquoi t'hésites alors? T'as peur de quelque chose? Non, j'ai peur de rien. Βραδιά κινηματογράφου ήταν η χθεσινή και στην Ισπανία, όπου επέστρεψαν τα 36 βραβεία Γκόγια. Ο μέτρε της μεγάλης οθόνης, Πέδρο Αλμοδόβαρ, και το ζεύγος Πενέλοπε Κρούζ Χαβιέ Μπαρδέμ έκλεψαν τις εντυπώσεις. Με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου έφυγε ο Μπαρδέμ από την τελετή απονομής για την ερμηνεία του στην ταινία The Good Boss. I'm very overwhelmed by the fact that we have 20... nominations for the Goyas in tonight, which is a history record. Η Επιτροπή βράβευσε και την σπουδαία ηθοποιό Kate Blanchett για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Στην Ιταλία, οι κάτοικοι της Βενετίας έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι. Το φημισμένο καρναβάλι της πόλης των Δόγιδων επέστρεψε φέτος και οι χειρουργικές μάσκες αντικαταστάθηκαν με αποκριάτικες. Per me ha un significato di ricrescita, spero di portare un po' di carnevale a Venezia. Οι αρχές ακύρωσαν μάλιστα την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και όλοι απόλαυσαν την εορταστική ατμόσφαιρα του καρναβαλιού. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά όλη η αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.